νιώθω ένα χτύπημα και βλέπω ένα αυτοκίνητο να περνάει από εκεί και να έρχεται εδώ. Με ταχύτητα έγινε αυτό. Για να περάσει έτσι και να δει απέναντι με ταχύτητα. Και χτύπησε πρώτα το πίσω το αυτοκίνητο, που είναι εκεί το άσπρο, που ήταν. Μετά έρχεται, χτυπάει και εμένα και περνάει εδώ. Τι μάθατε ότι έγινε, για ποιο λόγο μάθατε ότι έγινε το ατύχημα? Δεν ξέρω, τι να σας πω, εγώ στην αρχή ήμουν τόσο σοκαρισμένη. Από ό,τι φαίνεται μυρίζει ο συμπλέκτης. Ο συμπλέκτης από το αυτοκίνητο αυτό. Κάτι έγινε. Πού τα πώς κατάλαβε? Για να έτρεχε, δεν έτρεχε. Δεν έτρεχε, έτρεχε. Για να περάσει και να έρθει έτσι απέναντι. Άμα έτρεχε, θα πήγαινε μέσα. Χτύπησε. Εντάξει, τώρα όταν. Ωραία. Τίποτα, σταματημένο ήμουν για να στρίψω στο φανάρι και ξαφνικά κάποιο ήρθε και μα κοπάνησε. Τελευταία στιγμή ανοίγω τα μάτια μου και βλέπω το αμάξι απέναντι. Αυτά. Διέσχυση, δηλαδή, πέρασε το διάζωμα εδώ πέρα το πεζοδρόμιο. Στην ουσία, ναι. Πήδηξε το πεζοδρόμιο και πήγε και σταμάτησε στα αυτοκίνητα που ήταν σταθμένα στην απέναντι πλευρά. Τραυματιστήκατε? Ελαφρώς λίγο το. Ήταν η μεγάλη ταχύτητα του αγροτικού? Ναι, ήταν αρκετά γρήγορα γιατί ήταν δυνατή η σύγκρουση. Ήταν πάρα πολύ δυνατή η σύγκρουση. Τώρα λογικά ο άνθρωπος, μάλλον όταν έπαθε ανακοπή, ήταν πατημένο τον γκάζι, κάτι τέτοιο υποθέτω. Συνολικά πόσα άτομα, πόσα αυτοκίνητα εμπλάκηκαν? Γύρω στα 5 αυτοκίνητα, από ό,τι βλέπω. 5 αυτοκίνητα.